Πάμε να δούμε μια πιθανή εντεκάδα κόντρα στην Γεωργία, όπου λογικά θα επιστρέψουν πολλά πρόσωπα από αυτά που είδαμε στην πρεμιέρα στην Ισπανία, με Βλαχοδήμο κάτω δοκάρια, με Κυριάκο Παπαδόπουλο και Τζαβέλα κεντρικό αμυντικό δίδυμο, με Μπακάκι Τσιμίκα, δηλαδή δεν αλλάζει την τετράδα στην άμυνα, δεν αλλάζει και στα Χαβ, Ζέκα και Μπουχαλάκι. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε να χάνει τη θέση του ο Μάνταλος, να την παίρνει ο Φορτούνης και να έχουμε και Μπακασέτα και Φορτούνη και Τζόλι αντί Λιμιού στην τριπλέτα, με κανονικό φορ, είτε αυτός είναι ο Παυλίδης είτε ο Γιακουμάκης. Ξέραμε για Γιακουμάκη, αλλά έκανε και τα δύο γκολ χθες κόντρα στις Ονδούρες ο Παυλίδης και θέτει σοβαρή υποψηφιότητα να είναι αυτός το βασικό μας εννιάρι. Ο Παυλίδης βέβαια ερχόταν από πίσω. Είχε χώρο να φύγει από πίσω. Τώρα παίξει εννιάρι, είναι άλλη δυσκολία του. Ναι. Έχει όμως, είναι όμως της μιας επαφής ο Γιακουμάκης. Είναι έτσι. Και αυτός, ναι. Είναι. Εδώ φαίνεται τώρα ότι δεν έχουμε εξτρέμ. Δηλαδή ο Λιμιός δεν μπορεί να τριπλάρει ούτε το φέρετρο του πεθαμένου. Το κάνει τάκλι, είναι ο νεκρός. Μπορεί που πας τάκλι. Έχει τον Τζόλι από τη μια. Τι εξτρέμ έχουμε από την άλλη να βάλουμε σε αυτό το μάτς? Δεν έχουμε. Άντε να βάλει το Μασούρα. Ο Μασούρας.